Πάμε τώρα και στην Πάτρα, όπου η Ματέος, η αλήθεια είναι, και ο Κιμίδη εξαγωγή του καρναβαλιού έχει δημιουργήσει έτσι μια δυσαρέσκεια, η αλήθεια είναι. Πάμε να συναντήσουμε έναν κριτικό, τον κύριο Στέλιο Τσίπλο Στεφανάκη, πρόεδρος Συλλόγου Κριτών Πάτρα στο Αρκάδι. Τα έχουμε ξαναπεί. Πρόεδρε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή Νίκο, καλησπέρα σε όλους σας. Βλέπω αυτό το χαμόγελο, βλέπω αυτό το χαμόγελο τώρα που επικοινωνείτε εδώ και με τους συμπατριώτες σας. Ωστόσο από πίσω δεν θα γίνει καρναβάλι, είστε και λίγο δυσαρεστημένος? Πολύ, πολύ. Δυστυχώς όχι μόνο εγώ, όλη η Πάτρα, είναι η τρίτη χρονιά ουσιαστικά. Ναι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα πλέον. Η Πάτρα ζούσε και ζει από το καρναβάλι. Οικονομικά πάρα πολύ. Όλη η χρονιά κινείται γύρω στο καρναβάλι στην Πάτρα. Τελειώνει το ένα καρναβάλι, ξεκινάει το άλλο. Μεγάλη οικονομική ζημία λοιπόν και οικονομικές επιπτώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κακά τα ψέματα. Παντού, παντού. Όποιον και να ρωτήσεις, έχει πληγεί από το καρναβάλι. Οι συλλόγοι, μια και είμαι εκπροσωπώ το Σύλλογο των Κριτών. Ναι. Κάναμε πάντα ένα αποκλειάτικο μεγάλο χορό που τα έσοδα καλύπταν τα έξοδα, της χρονιάς. Της χρονιάς, κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το 70-80% των εξόδων βγαίναν από αυτό το χορό. Φανταστείτε τι πρόβλημα μεγάλο υπάρχει στους συλλόγους. Υπάρχει στα μαγαζιά. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο που ασχολούνταν με το καρναβάλι. Με το να ράψει στολές. Με το να... ξενοδοχεία, οτιδήποτε και να σκεφτείς κάποιος που να ασχολείται, έχει πληγεί άμεσα. Πολλά τα παραδείγματα και με άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ αυτών βέβαια και το Ρέθυμνο, η πόλη του Ρεθύμνου, που διοργανώνει ένα από τα καλύτερα, μεγαλύτερα καρναβάλια. Βέβαια, σε πανελλαδικό επίπεδο αντιμετωπίζει πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα. Ακριβώς, παντού, παντού. Όλες οι πόλεις που ασχολούνται με το καρναβάλι έχουν πλέον πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, καρναβάλι στην Πάτρα δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ναι. Νίκο μου, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και το ψυχολογικό. Δηλαδή, είναι μια γιορτή το καρναβάλι. Σωστά. Είναι εντάξει, είναι μια... η Πάτρα ζει σε τρελούς ρυθμούς και όλες οι πόλεις. Δηλαδή, ξεφεύγεις από τα καθημερινά προβλήματα για κάποιες μέρες και ουσιαστικά δηλαδή στοιχίζει παντού. Η πόλη έχει κατά κάποιο τρόπο κάπως στολιστεί? Η πόλη, ναι, έχει στολιστεί και με άρματα, με καρνάβαλους. Πλέον τις επόμενες μέρες και ο φωτισμός θα ξεκινήσει. Κάποιες δραστηριότητες θα γίνουν, όχι όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυστυχώς. Εγώ θα πω, πρόεδρε, μπορούσε να γίνουν και άλλες δραστηριότητες, να ξυπνήσει λίγο το... Ναι. Ψυχραιμία, να περάσει η συγκυρία, να περάσει η επιδημιολογική κρίση, η πανδημία, και του χρόνου θα κάνουμε ακριβώς, ένα καρναβάλι... Ακριβώς, είναι δύσκολη. Και θα κάνουμε καρναβάλια που δεν θα έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν ποτέ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Τα λέμε συχνά. Καλά, δεν έχετε παράπονο? Όχι, αλίμονο. Κανένα. Και σας παρακολουθώ συχνά γιατί κάνετε πολύ ωραία εκπομπή. Σας ευχαριστούμε. Φαίνεται την Κρήτη και γενικά δηλαδή στα σπίτια μας. Να είστε πάντα καλά. Εσύ με την δημοσιογραφική σου ομάδα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Υποχρέωσή μας.